έχουμε τους παίκτες του Ολυμπιακού να έχουν κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση, με τον Γιαννακόπουλο να το εκτελεί. Η κεφαλιά δεν γίνεται, ευνηδιάστηκε ο Ίβιτς, γίνεται το σουτ, κόβει ο Ατματσίδης με τα πόδια. Τζόρτζεβιτς, Ίβιτς, Γιαννακόπουλος, Νινιάδης. Να δούμε ποια θα είναι η κομπίνα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τελικά το σούτ από τον Τζόρτζεβιτς και μια εντυπωσιακή, μια εκπληκτική απόκρουση από τον Ατματσίδη. Στέλνει την μπάλα κόρνερ. Είναι η καλύτερη φάση του αγώνα ως αυτή τη στιγμή. Προσπάθησε να γίνει κεφαλιά. Να δούμε, γίνεται το σούτ από μακριά από τον Μαχαιρίδη και η μπάλα περνάει λίγο out. Πολλές προσπάθειες εκεί. Τελικά ο Ίβιτς δίνει την μπάλα. Ο Γιαννακόπουλος είναι με στην περιοχή. Τώρα να δούμε. Πάλι ο Ατματσίδης λέει όχι. Τζόρτζεβιτς. Ανάμεσα από δύο παίκτες, ο Ίβιτς σε καλή θέση με στην περιοχή. Γίνεται η σέντρα, γίνεται και τον γκολ. Όχι, δεν γίνεται τον γκολ, χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία. Για τον Ταμπίζα και αυτός για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής κοντά στον γκολ, χάνεται ευκαιρία μετά την προβολή του Κωστένογλου. 16ο λεπτό, Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος. Τζόρτζεβιτς στην εκτέλεση του φάουλ και εκπληκτική απόκρουση από τον Ηλία Ατματζίδη σε κόρνερ. Το κόρνερ για την ΑΕΚ. Κεφαλιά τον Τζόρτζεβιτς, η μπάλα φτάνει και η μπάλα out από το σουτ του Μαχαιρίδη. Ίβιτς περνάει για τον Γιαννακόπουλο, Γιαννακόπουλος τέτα τέτο σούτ, η απόκρουση από τον Ατματζίδη που κρατάει το 0-0, σπρώχτηκε ο Νινιάδης, έρχεται ο Τζόρτζεβιτς, ο Τζόρτζεβιτς συνεχίζει την προσπάθεια και χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 30 λεπτό. Καραταΐδης, Κατσαβός κερδίζει, Κατσαβός μέσα στην περιοχή σε καλή θέση, θα κάνει το σούτ, πέφτει ο Χούρογλου και μπλοκάρει. Πασαλής για τον Ίβιτς, ωραίος συνδυασμός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, η σέντρα του Ίβιτς, Αλεξανδρής και καταπληκτική ευκαιρία. Μαλλιά για τον Νινιάδη που μπαίνει μέσα στην περιοχή, Νινιάδης κάνει το σούτ, η απόκρουση και πάλι από τον Ατματζίδη. Το κόρνερ για την ΑΕΚ, Τζόρτζεβιτς, η κεφαλιά από τον Μαχαιρίδη, μπάλα out. Τζόρτζεβιτς τώρα στην αντεπίθεση, Τζόρτζεβιτς ξεφεύγει από δύο αντιπάλους, κάνει και το σούτ, η μπάλα μόλις out. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Πιο γρήγορο το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Σαβεύσκη. Περνάει την μπάλα για τον Νικολαίδη. Επικίνδυνα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Νικολαίδης πλασάρει τον Χούρογλου και το 0-1 για την ΑΕΚ. Στο 60 λεπτό της αναμέτρησης, την πολύ ωραία μπαλιά προς τον Ντέμι Νικολαίδη που είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο πριν από λίγα λεπτά. Και η ΑΕΚ προηγείται στο σκορ σε αυτή την ξαφνική αντεπίθεση με τον Ντέμι Νικολαίδη. Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1. Η σέντρα από τον Πασαλή. Η έξοδος του Ατματζίδη, ο Φορίκο συνεχίζεται η φάση, θέλει να πλασάρει και μπάλα στο εξωτερικό μέρος των δικτύων out. Τζόρτζεβιτς κάνει την κίνηση, ο Φορίκο του πετάει την μπάλα. Ο Φορίκο για τον Ίβιτς, Ίβιτς έτοιμος να πλασάρει, η μπάλα στα πόδια του Ατματζίδη και απομακρύνεται. Θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλη η νίκη, η σημερινή νίκη της ομάδας του. Και αποκτήθηκε με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και θέλει να αναγνωρίσει ότι υπήρχε και τύχη για την ομάδα του που κατάφερε να πάρει την νίκη. Συνήθως σε τέτοια παιχνίδια γίνεται τέτοιο αποτέλεσμα. Όταν δεν μπορείς να πετύχεις από καθαρές ευκαιρίες, κλασικές, είναι δύσκολο να περιμένεις κάτι άλλο. Πώς νιώθει ο ήρωας μιας αναμέτρησης? Έχω πει και σε προηγούμενη δήλωση, ποδοσφαιριστές δεν είναι ήρωες. Ήρωες είναι ο Παπαφλέστας, ο Κολοκοτώνης, αυτοί που πολεμούσαν για την Ελλάδα. Εμείς δεν πολεμάμε για την Ελλάδα, εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά. Έχασε κάποιες ευκαιρίες. Τώρα μπορεί να ήταν και καλύτερος από εμάς, δεν ξέρω. Σημασία έχει ότι κερδίσαμε. Για την νίκη ήρθαμε, την πήραμε. Αυτό έχει σημασία. Ο Ολυμπιακός είχε τις περισσότερες ευκαιρίες. Η ΑΕΚ όμως ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι. Με ένα γκολ του Ντέμι Νικολαίδη, η Ένωση πήρε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Να δούμε τώρα τις πιο σημαντικές στιγμές της αναμέτρησης. Ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου που λέει ότι όποιος χάνει κλασικές ευκαιρίες τελικά δέχεται γκολ, επαληθεύτηκε στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος της ΑΕΚ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όμως βρήκε απέναντί του τον Ηλία Ατματσίδη που αναδείχθηκε σε κορυφαίο παίκτη της Ένωσης. Μόλις το τρίτο λεπτό ο διεθνής γκολκίπερ σταμάτησε το σούτ του Νταμπίζα, ενώ στο 15 έδιωξε σε κόρνερ την μπάλα ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Τζόρτζεβιτς. Η πρώτη αντίδραση της ΑΕΚ ήρθε λίγο μετά όταν το σούτ του Μαχαιρίδη κατέληξε out. Στο 31 ο Γιαννακόπουλος έφυγε από κανονική θέση, προσπάθησε να κεραυνοβολήσει τον Ατματζίδη που όμως απομάκρυνε. Η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού χάθηκε από τον Αλεξανδρή, που δεν κατάφερε από πλεονεκτική θέση να εκμεταλλευτεί τη σέντρα ακριβίας του Ίβιτς και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το ημίχρονο έληξε 0-0.
Η πρώτη καλή φάση στην επανάληψη έγινε πάλι από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Νινιάδης με δυνατό σουτ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ατματζίδη. Ό,τι δεν μπόρεσαν να πετύχουν οι παίκτες του Ντούσαν Μπάγεβιτς όταν είχαν την απόλυτη υπεροχή, πέτυχαν οι κιτρινόμαυροι. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Σαβεύσκη με εξαιρετική παλιά βρήκε στον κενό χώρο τον Νικολαίδη και αυτός αφού προχώρησε λίγα μέτρα πλάσαρε τον Τοχούρογλου σημειώντας το 0-1. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντουμητρίου είχε ρίξει στη μάχη τον χρυσό όπως αποδείχθηκε σκόρερ λίγα λεπτά νωρίτερα στη θέση του Κωστή. Από εκεί και μετά οι Ερυθρόλευκοι πάλεψαν για τον γκολ της ισοφάρισης χωρίς όμως να φτάσουν στο στόχο τους. Ακόμη και στο 88ο λεπτό ο Ατματζίδης σταμάτησε τον Ίβιτ σε έναν επανάληπτο τέτα τέτ. Τελικό αποτέλεσμα Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1. Μεγάλου ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Επικράτησε στο Ολυμπιακό στάδιο με 1-0 του Ολυμπιακού χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Ντέμις Νικολαίδης στο 61ο λεπτό. Στο μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου υπάρχουν στιγμές όπου νιώθεις ότι ζεις ένα παραμύθι. Μια πραγματικότητα στην οποία δεν ισχύουν νόμοι και κανονισμοί, αλλά κουμάντο κάνουν τα τερτύπια της μπάλας και μερικές φορές οι εξωπραγματικές δυνατότητες του ανθρώπου. Και μην ψάχνει κανείς για ήρωες. Οι ήρωες στηρίζονται στις δυνατότητές τους περισσότερο. Ενώ εδώ υπάρχει και η θεά τύχη. Που όλοι την ψάχνουν, αλλά αυτή αποτελεί προνόμιο των λύκων. Στο απόψινο ντέρμπι του Ολυμπιακού Σταδίου, η τύχη έγειρε με το μέρος δύο ανθρώπων. Και αυτοί δεν θέλουν να λέγονται ήρωες. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ήρωες. Ήρωες είναι ο Παπαφλέσσας, ο Κολοκοτώνης, αυτοί που πολεμούσαν για την Ελλάδα. Εμείς δεν πολεμάμε για την Ελλάδα, εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ δυνατή ομάδα και το ότι καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για μας. Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει στη συνέχεια. Σημασία γιατί κερδίσαμε. Ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός. Κερδίσαμε εμείς, είχα τύχη. Για την νίκη ήρθαμε, την πήραμε και αυτό έχει σημασία. Κάτι για τη συμβολή του Ηλία Ατματζίδη. Ήταν καταπληκτικός. Ο Ολυμπιακός πήρε από το πρώτο λεπτό τον έλεγχο του ντέρμπι, χάνοντας τη μια ευκαιρία μετά την άλλη, σε μια διαρκή περιπέτεια συγκινήσεων. Η ΑΕΚ, βλέποντας τον Ατματζίδη ανίκητο και το τέρμα της, λες και ήταν χτισμένο από τούβλα, έβγαινε δειλά-δειλά στο χώρο του κέντρου, αλλά έλειπε ο παίχτης με την τόλμη. Ο Δημητρίου τον έριξε εκεί που ο Ολυμπιακός γίνονταν εφιαλτικά επικίνδυνος για την άμυνά του και στη μοναδική οργανωμένη επίθεση είδε την τύχη να το χαμογελά. Ο Σαβεύσκη έπιασε το νόημα και πέταξε την μπάλα εκεί όπου μόνο ο Νικολαίδης θα προλάβαινε. Και έτσι έγινε το 0-1. Ήρθαμε για να μην χάσουμε και τελικά φεύγουμε νικητές από εδώ. Θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλη νίκη, η σημερινή νίκη της ομάδας του και αποκτήθηκε με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και θέλει να αναγνωρίσει ότι υπήρχε και τύχη για την ομάδα του που κατάφερε να πάρει την νίκη. Όσο για τα μεθεόρτια, αυτά καλά κρατούν ακόμη. Παρ' όλα αυτά, ένα στην ΑΕΚ δεν κοιτά μόνο τα πανηγύρια. Ο διαιτητής αυτός δεν ξέρω αν κάνει τον ντεπούτο του στην πρώτη εθνική, δεν με ενδιαφέρει. Είναι ο άνθρωπος προκλητικός. Πρέπει ο κύριος Ναδράκης αμέσως να τον εξαφανίσει. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ποδόσφαιρο με τέτοιους διαιτητές. Σε ό,τι φορά τη διαιτησία, η ΑΕΚ φώναξε πρώτη για πέναλτι όταν Κωστής και Μανατίδης αλληλοσπρόχτηκαν στην περιοχή του Ολυμπιακού. Στο 30 ο Βαρεσάνοβιτς διεκδίκησε απόκρουση του Ατματζίδη, υποστηρίζοντας ότι σπρώχτηκε από τον Κοπιτσί. Ενώ στο 57 ο Κωστένογλου φαίνεται να ανατρέπει τον Νιάδη, αλλά ο διαιτητής δεν έδειξε το πέναλτι. Όμως οι εντυπώσεις και οι φάσεις δεν μένουν στην ιστορία. Εκεί μένει μόνο το γκολ του παιχνιδιού που χάρισε στην ΑΕΚ τους πολύτιμους 3 βαθμούς. Είπαμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.